και μετά δίπλα Τζένι Μπαλατσινού, η οποία παντρεύεται κεραυνό σε νεθρία τον αγαπημένο της Βασίλη Κικίλια. Ένα-ένα, παιδιά. Μισό λεπτάκι, να κάτσω. Όχι, να μείνω όρθια. Πότε γίνανε αυτά. Αυτοί οι δύο δεν χωρίσανε πέρσι. Πες μου εσύ. Γιατί και εμείς εκεί είχαμε μείνει σε αυτό το επεισόδιο. Είναι σαν να έχει παιχτεί η σειρά σε άλλη χώρα και να έχουμε χάσει μια σεζόν. Είναι προκύψουσα. Και όχι τίποτα άλλο. Τα ωραία έργα που έχουν να κάνουν με love stories. Όλους αρέσουν. Τα άσχημα δεν θέλουμε. Τα κακά κομμάτια των love stories δεν θέλουμε. Τα καλά. Μας αρέσει όλοι να τα παρακολουθούμε και να τα ακούμε. Ελένη, πάθαμε ένα σοκ όλοι το πρωί που το μάθαμε αυτό. Συγγνώμη, βγήκε κάτι χτες. Βγήκε η ανακοίνωση στην Καθημερινή ότι παντρεύονται. Πότε? Σήμερα. Σήμερα το πρωί. Να ζήσουν, ρε παιδιά. Και παντρεύονται σήμερα. Είναι αληθινό ή μου το συνδέσαμε τώρα με το άλλο? Όχι, δεν είναι αληθινό. Μια ανάγκη και γονεί. Και πολύ καλά κάνουν. Ωραίο πράγμα ο γάμος. Και μετά βγήκε ο ίδιο. Τι είναι αυτό, καλέ που μου φέρει να βάλω γυαλί. Τι είναι αυτό. Δεν βάζει την αναγκαλιά μου. Δεν βλέπω. Τι είναι αναγκαλιά του. Ο Βασίλειο. Είπα εγώ ότι λέτε ψέματα. Απλά λέω μήπω μου κάνετε πλάκα, ξέρω εγώ. Πού είναι, δεν βλέπω. Στην πρώτη γραμμή το τελευταίο. Βλέπω να κάνω ονόματα, αλλά αυτό δεν το βλέπω. Βλέπω, μην τα πω και στον αέρα τα ονόματα. Στην μέχρι και ξένο όνομα βλέπω. Στην πρώτη στήλη το τελευταίο. Α, ναι, ήταν μόνο μια σειρά. Και μετά από πάνω. Και οι πολυξένοι, οι φίλοι μας. Τζένι, η ώρα η καλή. Η ώρα η καλή. Πραγματικά ευτυχισμένο να είναι το ζευγάρι. Αυτά είναι ευχάριστα, ναι. Όχι, είναι πολύ ευχάριστο. Είναι ευχάριστο γιατί θυμάμαι όταν είχαν χωρίσει. Επειδή εντάξει και προ τιμή τη βέβαια δεν είχε πει και τίποτα. Και εγώ πολύ διακριτικά, επειδή το είχα ζήσει και το ζευγάρι, γιατί κάναμε αρκετή παρέα. Δεν είχα ρωτήσει. Το ζευγάρι. Βεβαίως, κάναμε αρκετή παρέα γιατί. Έχει σχέση με τον πολιτικό χώρο. Όχι, αλλά ήμασταν μια παρέα τριών φίλων που, ήταν όλοι, που συνδεόμασταν όλοι μεταξύ μας και παίζαμε πες βρες, να δεις τον Βασίλη το Κικίλια να παίζει πες βρες. Μιλάμε, δεν υπάρχει ανταγωνιστικό, θα είσαι καλά, μπράβο. Και κερδίζαμε βέβαια έτσι, γιατί παίζαμε με τις ομάδες τις αντρικές, οι αντρικές με τις γυναικείες. Αχ, μη με ρωτάς. Μόνο που με νοιάζει. Μη με ρωτάς. Οι φίλες μου θα λέγανε Ταύρος και Σκορπιός. Είναι αντικριστά ζώδια. Δηλαδή το ένα, πώς να σου το πω, συμπληρώνει το άλλο. Τους έπιασε και ένας ουρανός και το νιώσανε, θέλετε οι άνθρωποι. Ναι, εδώ είμαστε. Ναι, πάμε ήταν για κάτι καινούριο από την αρχή. Μπράβο, είναι ευχάριστα ωραία πράγματα αυτά. Πολύ ωραία. Και να σας πω και κάτι. Που το είπα και στην ίδια όταν την είχα δει το χειμώνα, εγώ δεν τους είχα δει μαζί σε ζευγάρι ποτέ. Τους πέτυχα σε χωρισμό. Ωραία αλλά το ήταν, είπα. Να σου πω κάτι. Οπτικά δένατε. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς είναι ο άνθρωπος, δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Αλλά οπτικά δύο πανύψηλοι μαζί. Πολύ μ' αρέσατε. Και σικ και περιποιημένοι στο ίδιο στυλάκι. Μέχρι εκεί. Δεν ξέρω. Δεν πάρα πολύ. Και επειδή ήμασταν μπροστά την ημέρα της γνωριμίας του, γιατί είχε έρθει καλεσμένο στην τότε εκπομπή, στην οποία ήμασταν και εγώ και ο Παναγιώτης, θυμόμαστε ότι υπήρχε και χημεία και δέναν οπτικά, όπως λες, πάρα πολύ. Μετά όμως είχε γίνει όλη αυτή η παραφιλολογία. Θυμάσαι τι γινόταν τότε. Περιμένουν παιδί, δεν περιμένουν παιδί, είναι μαζί, δεν είναι μαζί. Μετά βγήκε η είδηση ότι χωρίσανε και μετά δεν ξαναμάθαμε τίποτα. Οπότε εγώ, ακούγοντας αυτή την είδηση, δύο πράγματα σκέφτομαι. Τι? Ή μπράβο τους, γιατί είναι μαζί για παραπάνω από ένα χρόνο που νομίζουμε ότι είναι χωρισμένοι. Οπότε όποιος θέλει να κρύψει κάτι το κρύβει. Έτσι. Ή μπράβο τους που ζουν τόσο μεγάλο έρωτα και παρότι είχαν χωρίσει, τα ξαναβρήκαν πρόσφατα και αποφάσισαν μπαμπαμ. Αν γυρίσετε τον χρόνο πίσω στις μεγάλες μας σχέσεις όλοι, στις μεγάλες λέω. Ρίχναμε και ένα τζακώμα που θα μπορούσαμε να είμαστε για κάνα δύο μήνες χώρια. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όχι μόνο εγώ χωρίζω σε μεγάλες σχέσεις. Στοιχημένοι αυτό το πράγμα, τσακώνεσαι. Yeah. Όταν είσαι ένα, δύο, τρία χρόνια, κάποια στιγμή, ειδικά όσο το μετράει ο ένας με τον άλλον, ένα τζακώμα θα το ρίξει. Yeah. Και ένας χωρισμός θα πέσει. Το θέμα είναι πόσοι χωρισμοί ξαναενώνονται. Σωστά. Μετά. Και οδηγούν να έχουν τέτοιο αίσιο τέλος. Το δεύτερο.